Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή. Κυριακή, 5 με 6 το απόγευμα, ζωντανά εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Γεννήθηκε λοιπόν στην Αθήνα και έχει καταγωγή από τη Βέρεια αλλά και από την Πάτρα. Υπήρξε αθλήτρια του Στίβου, ενώ σήμερα είναι πολιτικός διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας διεθνολόγος. Ασχολήθηκε με την πολιτική ενεργά, με τη δημιουργία του κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ενώ εξελέγει πρόεδρος της νεολαίας του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων τον Απρίλιο του 2013 και παραμένει πρόεδρος της νεολαίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Παράλληλα, σήμερα το 2014 είναι και υποψήφια ευρωβουλευτής. Θα καλησπερίζω λοιπόν αμέσως στο στούντιο τη Μανταλένα την Παπαδοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην τηλεόραση της Ζούγκλας, σε αυτήν την συζήτηση, σε αυτόν τον ανοιχτό διάλογο που κάνουμε κάθε Κυριακή με διάφορα πρόσωπα. Μπορεί να είναι από το χώρο της πολιτικής, από τον καλλιτεχνικό χώρο, από το χώρο του διαδικτύου. Γιατί τώρα τελευταία θα πρέπει να γνωρίζεις ότι έχουμε και λίγο με το διαδίκτυο μια ιδιαίτερη σχέση με τους ανθρώπους του διαδικτύου, τους YouTubers. Ασχολείσαι, φαντάζομαι, με αυτά. Είσαι νέα, έχουμε σχεδόν την ίδια ηλικία, άρα νομίζω ότι το διαδίκτυο το γνωρίζεις καλά. Ναι, βέβαια, και στους ανεξάρτητους Έλληνες ιδιαίτερα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το διαδίκτυο, διότι δημιουργηθήκατε από το, με αυτό το μέσο. Από το διαδίκτυο. Θέλω επίσης να πω και σε σένα αλλά και στους τηλεθεατές ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης σήμερα οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν έχουν την ευκαιρία να σχολιάζουν αλλά και να ρωτούν. Οπότε θα κληθείς να απαντήσεις και σε ερωτήσεις τηλεθεατών, κυρίες και κύριοι, μέσω του ζωντανού chat της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Όπως παρακολουθείτε, ακριβώς από κάτω, κάτω από την οθόνη σας, υπάρχει ένα κουμπί, ένα γκρι κουμπί που λέει πατήστε εδώ για να μπείτε στο chat του Ζούγκλα.gr. Μπαίνετε εκεί, ένα απλό nickname, ανώνυμα, και τα περιμένω εδώ μπροστά μου τα σχόλιά σας αλλά και τις ερωτήσεις σας προς την Μανταλένα την Παπαδοπούλου, η οποία είναι, επενθυμίζω, πρόεδρος της Νεολαίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υποψήφια ευρωβουλευτής σε αυτές τις εκλογές της 25ης Μαΐου. Λοιπόν, η ατζέντα έχει πολλές ερωτήσεις σήμερα από τη δικιά μας την πλευρά. Δεν ξέρω από τους τηλεθεατές τι θα ρωτήσουν και τι θα σχολιάσουν. Θέλω να αρχίσουμε λίγο με το παρελθόν. Και θέλω να πάω στα σχολικά χρόνια και να σε ρωτήσω το εξής. Ως μαθήτρια, στο γυμνάσιο, στο λύκειο ενδεχομένως, πώς έβλεπες τότε τους πολιτικούς? Δηλαδή, άνοιγες την τηλεόραση, έβλεπες δηλώσεις πολιτικών, να αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Τι άποψη είχες τότε για τους πολιτικούς ως μαθήτρια? Θα σου πω, μάλλον ως μαθήτρια δεν θα δώσω και το καλύτερο παράδειγμα. Γιατί μια φράση που συνήθιζα να λέω και μου το υπερθυμίζει κάθε φορά η μητέρα μου τώρα είναι ότι πάω στο σχολείο γιατί με στέλνεις. Και με τα πολιτικά δεν ασχολιόμουν και ιδιαίτερα. Ήμουν αθλήτρια και το μόνο που με ενδιέφερε τότε ήταν πότε θα τελειώσω το σχολείο για να πάω να τρέξω στο γήπεδο. Βέβαια, από κάποια στιγμή και μετά άρχισα να παρακολουθώ λίγο περισσότερο εκπομπές πιο ιστορικές. Με ενδιέφερε η ιστορία, συζητούσαμε στο σπίτι, ειδικότερα τα χρόνια του γυμνασίου και μετά. Και έτσι άρχισα σιγά σιγά να αναπτύσσω το ενδιαφέρον μου και για τα πολιτικά πράγματα, περισσότερο ιστορικά και στη συνέχεια επικαιρότητα από πολιτική. Από το λύκειο να φανταστώ, ναι. Δηλαδή ότι άρχισε σιγά σιγά να ασχολείσαι, μάλλον να σχηματίζεις πολιτική άποψη, ναι. Πολιτική κουλτούρα, να αποκτώ μια ιδέα, γιατί κακά τα ψέματα στο σχολείο δεν είναι και πολύ εύκολο να αποκτήσεις βαθιά γνώση, δεδομένων και των χρονικών περιθωρίων που μπορεί να έχει κάθε μαθητής, του διαβάσματος, άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες, αλλά στον χρόνο που υπάρχει κανείς μπορεί να αποκτήσει μια μικρή άποψη για το τι μπορεί να συμβαίνει. Ωραία, και μετά φαντάζομαι ότι πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο, οπότε εκεί αλλάζουν τα πράγματα, εκφράζεσαι πολιτικά, δηλαδή συμμετέχεις τότε σε κάποια νεολαία κόμματος, δεν υπήρχαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Δεν υπήρχαν και δεν γράφηκα ποτέ σε καμία από τις σημερινές πολιτικές νεολαίες, ούτε σε καμία φοιτητική παράταξη που υπάρχει και σήμερα στα χρόνια του Πανεπιστημίου. Είχα βέβαια φίλους σε παρατάξεις, οπότε είδα από την αρχή τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και δεν μου άρεσε, δεν ήθελα να μπω να γραφτώ σε καμία παράταξη. Για ποιο λόγο? Δεν μου άρεσε το σύστημα με το οποίο λειτουργούσαν οι παρατάξεις. Δηλαδή, ουσιαστικά ερχόντουσαν από την πρώτη στιγμή που έμπαινε στο πανεπιστήμιο και πάταγε στο πόδι σου, σε γραπώνανε, να το πω και λαϊκά. Πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε, να σου φτιάξουμε την αίτηση για να γραφτείς, να σε εξυπηρετήσουμε στα μαθήματα, να σου δώσουμε σημειώσεις.
Και συνειδητοποίησα ότι όλη αυτή η ιστορία γίνεται προκειμένου να αναπτυχθεί ένα δίκτυο, ώστε την ώρα των εκλογών να κατευθυνθούν όλοι όπου θα τους πούν οι φοιτητοπατέρες, δηλαδή σε συγκεκριμένους βουλευτές. Δεν βοηθάει αυτό ούτε στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και σε πολιτικό επίπεδο. Και βέβαια, όταν σου δίνουν σημειώσεις έτσι και μάλιστα συμμετέχεις ενεργά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και περιπτώσεις που περνάς μαθήματα χωρίς εξεταστικές και περνάς μαθήματα χωρίς να το αξίζεις, γιατί τα έχεις καλά με τους καθηγητές, τους οποίους ο φοιτητικός σύλλογος τότε ψήφιζε, τώρα έχει καταργηθεί είναι αυτό. Και κομματικά, καθηγητές κομματικά στελέχη, φαντάζομαι. Είναι κομματικά στελέχη και μάλιστα είχε δικαίωμα φοιτητής να ψηφίσει. Και αν ο καθηγητής θα ανέβει επίπεδο, θα πάει, ξέρω εγώ, από αναπληρωτής καθηγητής και ούτω καθεξής. Αυτά δεν μου άρεσαν καθόλου, τα βρίσκω φτηνά. Θεωρώ ότι το σύστημα των παρατάξεων έκανε τον κύκλο του. Αρχικά καλώς δημιουργήθηκε και είναι σωστό να υπάρχει πολιτική συζήτηση στα πανεπιστήμια, αλλά πλέον έχει κάνει τον κύκλο του, είναι σε σημείο σύψης, δεν εξυπηρετεί σε κάτι, ειδικότερα με τον τρόπο που λειτουργεί. Θα έρθουμε και στο θέμα της παιδείας. Έχουμε και εκλογές ακόμα. Και γι' αυτό, ναι. Θέλω όμως να μου απαντήσεις αν πριν τους ανεξάρτητους Έλληνες, εκείνη την περίοδο που είσαι στο Λύκειο, μετά πηγαίνεις, είσαι φοιτήτρια, αν υπήρχε κάποιο κόμμα στο οποίο να, μάλλον όχι να ήσουν κοντά σας, να συμπαθούσες, εγώ θα το ρωτήσω ψήφιζα έτσι. Ψήφιζα Νέα Δημοκρατία. Ψήφιζε Νέα Δημοκρατία. Ναι. Για ποιο λόγο τότε ψήφιζε Νέα Δημοκρατία? Ψήφιζα Νέα Δημοκρατία για τον εξής λόγο. Το θεωρούσα το λιγότερο χειρότερο. Και πώς αυτό, λόγω και της ακαδημαϊκής μου πορείας, είχα την ευκαιρία να κάνω μαθήματα πολιτικών επιστημών. Και έτσι είχα τη δυνατότητα να δω πού μπορεί κανείς να κατατάσσεται στον άξονα αριστεράς-δεξιάς που λέμε. Με βάση συγκεκριμένες ερωτήσεις. Όταν πας στο πανεπιστήμιο, υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, κάποιες θέσεις που μπορεί ο καθένας να έχει, με βάση τις οποίες κανείς κατατάσσεται αριστερά ή δεξιά, στον ιδεολογικό χάρτη. Μπορώ να πω ότι δηλαδή, διαβάζοντας, διαπίστωσα ότι με βάση τις απόψεις μου είμαι μάλλον στο κέντρο, κεντροδεξιό χώρο. Αφού αντιπροσωπευόταν αυτό στην Ελλάδα από τη Νέα Δημοκρατία, θεωρητικά, ψήφιζα και εγώ Νέα Δημοκρατία. Δεν ήθελα να απέχω. Θεωρώ την αποχή ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει κάποιος. Οπότε ψήφιζα Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είχες ενταχθεί σε κομματική νεολαία τότε. Όχι, όχι. Ναι. Ούτε στην ΟΝΕΔ, ούτε στη ΔΑ, ποτέ. Μάλιστα. Και στη συνέχεια αποφασίζεις πριν μερικά χρόνια να ασχοληθείς με την πολιτική και να επιλέξεις τους ανεξάρτητους Έλληνες. Πριν να επιλέξεις τους ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί αποφάσισες να ασχοληθείς με την πολιτική? Θα σου πω. Γιατί εδώ που έχουν φτάσει ειδικά τα πράγματα τα τελευταία χρόνια με τις πολιτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας, που έφερε στη χώρα ο Γιώργος Παπανδρέου και όλη αυτή η συμμορία, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Τρόικα, η κατάσταση έχει φτάσει τόσο στο απροχώρητο που ειλικρινά δεν μπορώ να μου ορίζει τη δικιά μου τη ζωή άλλος. Δεν μπορώ να μου ορίζει άλλος αν θα σπουδάσω, να μου ορίζει άλλος τι θα φάω, αν θα πάω στην παραλία το καλοκαίρι, γιατί τώρα περνάει και το άλλο το νομοσχέδιο από τον Στουρνάρα, που δεν θα έχεις δικαίωμα πρόσβασης καν στις παραλίες. Καινούριο είναι αυτό, προχθές πότε ήτανε. Δεν μπορεί να μου ορίζει ο άλλος εάν θα ζήσω στην πατρίδα μου να δουλέψω εδώ με αξιοπρέπεια ή αν θα πρέπει να μεταναστεύσω στο εξωτερικό. Δεν θα μου ορίσει κάποιος άλλος αν θα κάνω οικογένεια ή όχι. Θεωρώ ότι έτσι όπως έχουν λειτουργήσει με τέτοιο παλαιοκομματισμό. Αυτά που μου λες ήταν τα κίνητρα δηλαδή, ναι, να πεις και να πεις ότι θα ασχολούμαι με την πολιτική. Και επιλέγεις τους ανεξάρτητους Έλληνες τότε. Γιατί? Γιατί με ενέπνευσε η ασυμβίβαστη προσωπικότητα του Πάνου Καμένου, ο οποίος και στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, στον οποίο βρισκόταν, ουσιαστικά ήταν η εσωτερική αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμίσω ότι ως υφυπουργός τότε ναυτιλίας όλα τα νησιά μας είχαν καράβια, τώρα που είναι, και έχουν απομονωθεί ορισμένα νησιά, τα περισσότερα. Και μου άρεσε αυτό το γεγονός ότι είχε μια σταθερότητα στην πορεία του. Και βλέποντας την μεταστροφή του κυρίου Σαμαρά, αυτού του πρωθυπουργού της ανάπτυξης, του υπερπρωθυπουργού, να κάνει στροφή 180 μοίρες και εκεί που έβριζε το μνημόνιο και αυτή την πολιτική να ξαφνικά να αρχίσει να προσκυνάει και να συμφωνεί με την πολιτική και να εφαρμόζει πολιτική Πασόκ του Γιώργου του Παπανδρέου, είπα δεν πάει άλλο, πρέπει κάποιος να ασχοληθεί. Είδα ότι έγινε αυτή η κίνηση από τον κόσμο, γιατί έτσι ξεκίνησε από τον κόσμο. Και στη συνέχεια και ο κύριος Πάνος Καμένος και προς τιμήν του, αντί να συνεχίσει να είναι μέλος αυτού του κόμματος, του αποκόμματος τώρα, και θα μπορούσε σήμερα να είναι ας πούμε υπουργός,
και να ζει ζωή και κότα και να μην έχει πάνω το κεφάλι του σκοτούρες και ζαλάδες, αποφάσισε να τα γυρίσει όλα και να πει: όχι, δεν θα συνεχίσω. Εγώ θα μείνω σταθερός έτσι όπως ξεκίνησα και δεν θα αλλάξω επειδή εσείς αλλάξατε. Το κίνημα το συγκεκριμένο, γι' αυτό και ονομάζεται κίνημα, είναι κίνημα λαογέννητο. Δηλαδή, είναι κίνημα που προήλθε από το λαό και από την ανάγκη της κοινωνίας για μια διαφορετική πολιτική. Δεν ξύπνησε μια ωραία πρωία ένας να πει: θα φτιάξω ένα κόμμα, ελάτε. Αυτές είναι και οι θέσεις. Διαμορφώθηκαν θέσεις μέσα από το διαδίκτυο. Ναι. Και μάλιστα τότε, και ενώ το έβλεπα και λίγο με καχυποψία, γιατί λίγο οι νέοι άνθρωποι έχουμε απαξιώσει την πολιτική. Θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση αυτή. Ναι. Είναι γεγονός και το παραδέχονται όλοι οι πολιτικοί αυτή τη στιγμή ότι οι νέοι έχουν γυρίσει την πλάτη τους. Δηλαδή δεν ασχολούνται ιδιαίτερα. Εσύ όμως είσαι μια άλλη κατηγορία. Είσαι σε αυτούς που αποφάσισες να ασχοληθείς και να κερδίσεις και την εμπιστοσύνη του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι ίσως από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι έχουν βαρεθεί και τις ίδιες φάτσες. Δηλαδή βλέποντας νέους ανθρώπους να ασχολούνται με την πολιτική, ίσως αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν ξέρω αν το βλέπεις είσαι με νέο συνεχώς. Φαντάζομαι όχι όλα στελέχη των ανεξάρτητων Ελλήνων. Έξω που πηγαίνεις στις περιοδίες που κάνετε, σε πλησιάζουν νέοι άνθρωποι. Γιατί λοιπόν έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική και τι θα ήταν αυτό το οποίο θα τους έκανε το κλικ και να πούνε ίσως να πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία σε κάποιους νέους ανθρώπους? Οι νέοι γύρισαν την πλάτη στο βαθμό που τη γύρισαν, γιατί δεν το κατάφεραν να τους το κάνουν αυτό. Γιατί υπήρχε μερίδα πολιτική. Θα σου εξηγήσω αμέσως. Ναι. Υπάρχει μια μερίδα της πολιτικής τάξης, η οποία στο παρελθόν φρόντισε ώστε οι νέοι άνθρωποι να μην ασχολούνται με τα κοινά. Δηλαδή, τι κάνανε? Οι πολιτικές τους νεολαίες δεν είχαν δικαιοδοσία, δεν παρήγαγαν πολιτική, δεν τους άκουγαν οι βουλευτές. Σε πολύ μικρό βαθμό τους δηλαδή, είχαν μόνο για χειροκροτητές, Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ κλπ. Ναι. Τους χρησιμοποιούσαν μόνο και μόνο για τους εκμεταλλεύονταν. Ναι. Από αυτούς αναδεικνύονταν πάντα όσοι πήγαιναν με τα νερά αυτού που τους αναδείκνυε. Εάν προσπαθούσες να προχωρήσεις ένα βήμα μπροστά, να πεις τι πιστεύεις και τα λοιπά και ήσουν λίγο διαφορετικός από το σύστημα, κατευθείαν έφευγες εκτός. Αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει και στις παρατάξεις και στις νεολαίες, τις πολιτικές και ούτω καθεξής. Βέβαια, αυτό το κάνανε για ένα λόγο. Γιατί ο νέος άνθρωπος είναι αυτός που θα αντισταθεί σε ό,τι γίνεται, που θα αντιδράσει, που δεν κρατιέται, που το αίμα του βράζει. Δεν θέλανε αντίδραση και αντίσταση στις πολιτικές που χαράσανε και δεν θέλανε τους νέους ανθρώπους. Ευτυχώς δεν το καταφέρανε. Αυτός είναι ένας λόγος που κάποιοι ή εν πάση περιπτώσει ένα μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων έχουν γυρίσει την πλάτη τους στην πολιτική. Και άλλος ένας, το γεγονός ότι όταν έχεις μάθει να σου λένε το ένα ψέμα μετά το άλλο και το βλέπεις εμπράκτως ότι τη μία μέρα σου λέει π.χ. ο Βενιζέλος δεν θα έρθουν άλλα μέτρα και μετά έρχεται το μεσοπρόδεσμο ή σου λέει θα έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα και βλέπεις ταυτόχρονα ότι δεν πληρώνονται τα άτομα με αναπηρία, τα επιδόματά τους ή γίνονται κινήσεις που τεχνητά δημιουργούν μια εικόνα ότι υπάρχουν έσοδα και το βλέπεις αυτό στην πράξη, χάνεις την εμπιστοσύνη σου. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να συμβεί. Εγώ το κατανοώ. Από την άλλη μεριά, γιατί όμως πρέπει να ασχολούμαστε και γιατί ασχολούνται οι νέοι? Γιατί δεν μπορείς να κάτσεις με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν μπορείς να περιμένεις οχαδελφικά πότε θα έρθει ένας σωτήρας να σε σώσει. Πρέπει εμείς να μπούμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε για να φύγει όλη αυτή η παλαιοκομματική πολιτική και οι άνθρωποι που τέλος πάντων 30 χρόνια, 40 πόσα είναι, τους είδαμε, τους μάθαμε, τα έχουν πει, τα έχουν ξαναματαπεί. Αποτέλεσμα δεν είδαμε. Θα μπορούσε να γυρίσει κάποιος και να σου πει αυτή τη στιγμή ότι ναι, από τη μια πλευρά έχεις δίκιο με αυτό που λες, ότι πρέπει να μπουν νέοι, αλλά από την άλλη οι νέοι και οι μικρές ηλικίες δεν έχουν την εμπειρία που έχουν οι πιο μεγάλες ηλικίες, που εν πάση περιπτώσει έχουν κάνει και κάποιες συναντήσεις, έχουν αναλάβει κάποια υπουργεία. Σε αυτό τι απαντάς? Η εμπειρία είναι καλό όταν χρησιμοποιεί τα καλά στοιχεία της και δεν κουβαλάει και παλαιοκομματικά σύνδρομα. Είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος έμπειρος και μεγαλύτερης, πολύ μεγαλύτερης ηλικίας να μπορέσει να διαχωρίσει ό,τι καλό έχει μάθει και να απομακρύνει όλα τα αρνητικά. Υπάρχουν άνθρωποι, δεν είναι όλοι βουλευτές το ίδιο, ας πούμε, λαμόγια, όπως δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι λαμόγια, όπως δεν είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι
άνθρωποι που δεν εργάζονται, που δεν τους ενδιαφέρει. Και διεφθαρμένοι. Δηλαδή αυτές οι λογικές του συμψηφισμού δεν μου αρέσουν. Θεωρώ ότι παντού υπάρχουν εξαιρέσεις και παντού υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μπορούν να προσφέρουν. Το ίδιο ισχύει και στον χώρο της πολιτικής. Θεωρώ όμως ότι ίσως χρειάζεται λιγότερη εμπειρία και περισσότερη γνώση, ξεκάθαρες θέσεις, δυνατότητες, όρεξη και μια προσπάθεια να δεις το συλλογικό καλό από το προσωπικό σου όφελος, ώστε να μπορέσεις να κάνεις μια ανατροπή αυτή τη στιγμή που η ανατροπή της μεταπολίτευσης έχει φτάσει. Έγινε από το 12, όταν μπήκαμε και εμείς στις εκλογικές διαδικασίες και τους ανατρέψαμε, γιατί πλέον δεν μπορεί να βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση και δύσκολο το βλέπω να γίνει. Ήσουν και υποψήφια βουλευτής, έτσι. Ναι. Όταν συζητούσαμε πώς ασχολήθηκα με τους ανεξάρτητους Έλληνες, πρέπει να σου πω ότι έγινε ένα άνοιγμα από τον πρόεδρό μας, ότι όποιος νομίζει, δημόσια το είπε, ότι έχει τις δυνατότητες και το σθένος και τη θέληση να βοηθήσει να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο και συμφωνεί με τις αρχές και τις αξίες μας, τον καλώ σε συνέντευξη να έρθει να τα συζητήσουμε και να προχωρήσουμε μαζί. Το ίδιο ακολούθησε τώρα και για τις ευρωεκλογές, πρέπει να σου πω, βάζοντας μάλιστα και μια διαδικασία της κληρωτής δημοκρατίας και μπαίνοντας μέσα στο ευρωψηφοδέλτιο 15 άνθρωποι άνεργοι. Δηλαδή δεν ξέρω άλλο ευρωψηφοδέλτιο. Ήταν αυτή η ιστορία που έγινε με το Facebook που διαφημίστηκε ουσιαστικά μέσα, μάλλον όχι διαφημίστηκε, ανακοινώθηκε για τους υποψηφίους ότι ψάχνετε υποψήφιους για τις ευρωεκλογές μέσω του Facebook και κάπως αυτό σχολιάστηκε αρνητικά από τα μέσα ενημέρωσης. Δεν θα σου απαντήσω εγώ σε αυτό. Άμα μου επιτρέπεις. Ναι. Να σου πω το εξής. Όταν δεν μπορείς να προβληθείς στα μεγάλα κανάλια, Μέγκα, Αντένα και γενικά εκτός από κάποιες εκπομπές, και δεν μπορείς να κάνεις αυτή την ανακοίνωση να το μάθει ο κόσμος και έχεις τη δυνατότητα που σου δίνει το ίντερνετ, το οποίο είναι δεδομένο ότι χρησιμοποιούν πάρα πολλοί άνθρωποι, μπορείς να κάνεις ένα κάλεσμα από εκεί, γιατί μπορείς να απευθυνθείς σε πολύ μεγαλύτερο κοινό και ειδικά νεανικό κοινό. Κόσμο, ο οποίος χρησιμοποιεί το ίντερνετ, θέλει την ευκαιρία, δεν παρακολουθεί τα μεγάλα κανάλια, γιατί πλέον έχει καταλάβει ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος βαθμός προπαγάνδας και ενημερώνεται από το ίντερνετ, οπότε ήταν ένας τρόπος άμεσος και σου έδινε τη δυνατότητα να το μάθουν όλο και περισσότεροι. Γιατί να μην δώσει την ευκαιρία. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι υπάρχει κόσμος και ειδικά νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ανοίγουν καν την τηλεόραση. Θέλω να σου πω κάπου αλλού, γιατί βλέπω ότι έρχονται και ερωτήσεις από τους τηλεθεατές. Οι πιτσιρικάδες πιστεύουν σήμερα, όταν βλέπουν ένα νέο, ίσως και λίγο μεγαλύτερο στην ηλικία τους, να είναι σε ένα κόμμα, να είναι στέλεχος ή να είναι στην νεολαία μέσα ενός κόμματος, πιστεύουν ότι είναι ουσιαστικά ένα δελτίο τύπου του κόμματος. Πώς λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο μπορείς να τον πείσεις ότι δεν είναι έτσι, αδερφέ. Δεν είμαι δελτίο τύπου ενός κόμματος. Γιατί ξέρεις τι λένε, ότι και ο νεολαίος θα πάει με αυτά που λέει ο πρόεδρος. Με αυτά που λέει ο βουλευτής. Δεν μπορεί να διαφωνήσει. Πώς τον πείθεις? Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα να κάνω κάτι εγώ για να τον πείσω, αρκεί να παρακολουθήσει την πορεία των ανεξαρτήτων Ελλήνων και θα διαπιστώσει ότι πολλές φορές ακόμα και οι βουλευτές μας έχουν διατυπώσει διαφορετικές απόψεις. Για τη διαφορετική άποψη του κάθε ενός δεν υπήρξε η τιμωρία και η ποινή που υπάρχει, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία, που είναι διαγραφή ή σε λιδωρούν ή σε απειλούν για να μην πεις τη διαφορετική άποψη και στο Πασόκ βέβαια. Σε εμάς έχει εκφραστεί διαφορετική άποψη. Είναι σοβαρό αυτό που λες, ότι σε απειλούν, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας νεολαίος της Νέας Δημοκρατίας, εάν δεν πει την άποψη πρέπει να πει, τον απειλούν ότι θα τον διαγράψουν, ας πούμε, ότι δεν θα ανήκει πια στο κόμμα. Ότι δεν μπορείς να εκφράσεις διαφορετική άποψη. Βέβαια, εγώ τώρα μίλαγα για τους βουλευτές, αλλά μπορεί να ισχύει και στις νεολαίες αυτό το πράγμα. Γιατί είναι άλλο για τις νεολαίες, αλλά αν είναι για τις νεολαίες, είναι σοβαρό αυτό. Ναι, όχι. Εγώ αναφερόμουν στους βουλευτές, που γιατί σου είπα και προηγουμένως υπήρξαν και βουλευτές μας που διαφώνησαν σε πράγματα, τα είπανε δημόσια και μάλιστα βγαίνανε τότε και λέγανε δεν μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας και κάτι τέτοια. Μα η δημοκρατία είναι να μπορείς να εκφράσεις και το διαφορετικό λόγο. Δημοκρατία βέβαια είναι να μπορείς να προχωρήσεις με την αρχή της πλειοψηφίας. Είναι και τα δύο αυτά. Αυτό που αρκεί να σου πω είναι ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει να μπει στη διαδικασία και να δοκιμάσει. Εάν το βλέπεις πάντα αποστασιοποιημένα και απ' έξω και δεν μπεις να δραστηριοποιηθείς ενεργά, δεν νομίζω ότι μπορείς να έχεις και ολοκληρωμένη άποψη. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσεις να μπεις στη διαδικασία. Εάν δεις ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, μπορείς να βγεις και να το καταγγείλεις.
ότι δεν είναι έτσι. Αλλά θα έχεις τη δική σου άποψη, όχι αυτό που σου λένε οι άλλοι ή αποσπασματική εικόνα. Γιατί πολλές φορές αποσπασματική εικόνα οδηγεί και σε λάθος αποτέλεσμα. Σύμφωνα με αυτό που μου λες, να μπορώ να φανταστώ ότι η νεολαία του κόμματος, των Ανεξάρτητων Ελλήνων, συμμετέχει ενεργά σε κάποιες αποφάσεις ενδεχομένως ή μπορεί να επηρεάσει σε κάποιο βαθμό αποφάσεις του κόμματος, ενδεχομένως και του αρχηγού του. Του κινήματος, του ναι. Κινήματος. Θα σου δώσω παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι εμείς είμαστε μια αυτόνομη οργάνωση και αυτό ήταν προτροπή του Προέδρου μας. Αριθμητικά περίπου. Τώρα δεν μπορώ να έχω εικόνα αυτή τη στιγμή, μάλιστα, γιατί γράφονται συνεχώς μέλη και πρέπει να δω το Μητρώο Μελών για να σου πω ακριβή αριθμό. Είναι χιλιάδες πάντως. Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Έχουμε πολύ δυνατές οργανώσεις, Λεκανοπέδιο, Θεσσαλονίκη, Δωδεκάνησα, σε όλες τις περιφέρειες. Πρέπει να σου πω ότι είμαστε αυτόνομη οργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε απευθείας με τον πρόεδρο του κινήματος. Δεχόμαστε συμβουλές, παρενέσεις κτλ. Από στελέχη του κινήματος και έχουμε μια άρτια συνεργασία, όπως και με τους βουλευτές. Δεχόμαστε συμβουλές από εκείνους ή αυτοί ζητάνε την άποψή σας για κάτι που θέλουν να δηλώσουν. Και τα δύο μπορεί να συμβεί. Και τα δύο μπορεί να συμβούν. Συμβαίνει ή μπορεί. Συμβαίνει. Δηλαδή σε κάτι που θέλει, για παράδειγμα, να κάνει μια πρόταση. Όχι ο πρόεδρος απαραίτητα του κόμματος, αλλά γιατί και αυτός. Θα ζητήσει την άποψη των νέων, της νεολαίας. Θα ζητήσει και το έχει κάνει ήδη. Πρώτο παράδειγμα, όταν δημιουργήθηκε το πρόγραμμά μας, στη συνέχεια, βγήκε και στο διαδίκτυο τότε, σε μορφή κάπως ερωταπαντήσεων, για κάθε θέμα, οι θέσεις των μελών να μπουν στη διαδικασία να καταγράψουν τις θέσεις τους. Τα μέλη της νεολαίας μπήκαν στη διαδικασία, κατέγραψαν με βάση το πρόγραμμα που είχε παρουσιαστεί το 12, κάποια συμπληρωματικά πράγματα που θα έπρεπε να μπουν, κάπου που ενδεχομένως θα έπρεπε να κάτι είχε, μπορεί να είχαν ξεχάσει να βάλουν, και όλα αυτά ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα, στο κυβερνητικό πρόγραμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Δηλαδή η φωνή των νέων σε εμάς ακούγεται. Άλλο παράδειγμα. Πολλές φορές κάνουμε συναντήσεις με φορείς ή μπορεί να γίνει να κλείσουμε εμείς ένα ραντεβού, ξέρω εγώ, με το Σύλλογο Τυφλών, όπως και έχουμε κάνει. Και με διάφορες κοινωνικές ομάδες. Σωστά. Καταγράφουμε τα προβλήματα. Βγάζουμε και δικό μας δελτίο τύπου, βέβαια, αναφέροντας και την άποψη της νεολαίας και αυτό που είδαμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η αναφορά φεύγει και πηγαίνει στον αρμόδιο για το συγκεκριμένο θέμα βουλευτή, προκειμένου να γίνει ερώτηση στη Βουλή. Και οι ερωτήσεις γίνονται. Επομένως, μέσω και της νεολαίας υπάρχει η δυνατότητα από τον πολίτη, η φωνή του να ακουστεί στη Βουλή. Με τους νεολαίους από άλλα κόμματα έχετε ποτέ συναντηθεί να κάτσει το ίδιο τραπέζι? Γιατί ένας ψηρικάς θα μπορούσε να πει, εντάξει, νέοι είστε όλοι, οπότε κάπου μπορεί και να τα βρείτε, γιατί αντιμετωπίζετε σχεδόν τα ίδια προβλήματα, άσχετα αν τα κόμματά σας διαφωνούν. Ενδεχομένως πολλές φορές θα πει κάποιος και για συμφέροντα. Αλλά με νεολαίους από άλλα κόμματα, με την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, την ΚΝΕ και άλλων κομμάτων, έχετε κάτσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι? Έχει τύχει να συναντηθούμε σε είτε στελέχη μας σε τηλεοπτικά πάνελ, είτε όχι σε... Λέω στο ίδιο τραπέζι, όχι σε τηλεοπτικά πάνελ. Ωραία. Όχι να κάνετε αντιπαράθεση. Συζήτηση εκτός κάμερας. Κάπου. Όχι, δεν έχουμε συναντηθεί με καμία πολιτική νεολαία. Γιατί? Γιατί. Έχετε επιδιώξει? Έχετε επιδιώξει? Όχι. Όχι. Γιατί? Ένας λόγος είναι ο εξής. Εμείς είμαστε μια πολύ καινούρια νεολαία. Είμαστε σε εμβριακή κατάσταση. Δηλαδή δημιουργηθήκαμε πριν από ένα χρόνο. Από το μηδέν δημιουργήσαμε καταστατικό, χωρίς πόρους οικονομικούς, πολύ σημαντικό, και χωρίς στελέχη που θα έκαναν εκπαίδευση, εν πάση περιπτώσει, στα παιδιά. Έπρεπε δηλαδή να φτιαχτεί η οργανωτική δομή για να μπορέσουμε να δούμε και πώς θα λειτουργήσουμε, να βγουν οι θέσεις της νεολαίας, που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και εμείς, ξέρετε, τις θέσεις μας, θα μπορούσαμε να κάτσουμε πέντε άτομα επιστήμονες ή, εν πάση περιπτώσει, πέντε άτομα από την νεολαία σε ένα γραφείο, να τα κάτσουμε να τα γράψουμε και να τα δώσουμε στα μέλη, προκειμένου να τα αναμασούν, να τα λένε στον κόσμο κτλ. Εμείς κάνουμε το αντίθετο, το οποίο παίρνει χρόνο, αυτό που κάναμε εμείς. Ρωτάς τα μέλη, τη βάση, για κάποιο θέμα, συλλέγεις τις πληροφορίες και βλέπεις πού υπάρχουν κοινά σημεία ώστε να προβάλλεις τις θέσεις της νεολαίας πλέον. Ναι, αλλά θα ήθελα μια απάντηση στο ερώτημα. Θα κλείσω. Όλη αυτή η διαδικασία σημαίνει ότι είναι χρονοβόρα και να κάτσω στο τραπέζι να συζητήσω για θέσεις που ακόμα η νεολαία δεν έχει βγάλει, πέρα από τα δελτία τύπου έχει πολιτική παρέμβαση εκεί, νομίζω θα ήταν και λίγο άδικο από αυτή τη μεριά. Απ' την άλλη, να πάμε συγκεκριμένα, ας πούμε, να κάτσω να συζητήσω με την ΟΝΕΔ.
να συζητήσω με τι είναι το κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, έργο. Είναι... Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ έκανε συνέδριο πριν από λίγους μήνες, πολύ μετά από εμάς, και είναι τελείως ανοργάνωτη. Δεν μπορείς, δηλαδή, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη να συζητήσεις. Είναι, τα παιδιά αυτά τρέχουν βέβαια στις πορείες και καλά κάνουν και βγαίνουν στον δρόμο. Όλοι πρέπει να βγαίνουν στον δρόμο. Αλλά δεν έχουν οργανωτική δομή τέτοια που να φαντάζομαι επέτρεπε μια τέτοιου είδους συζήτηση. Έχουν και άλλη φιλοσοφία και άλλη λογική στον τρόπο που λειτουργούν. Να πεις ότι θα συνεργαστούμε στο κοινωνικό έργο. Εμείς πράγματι κάνουμε κοινωνικό έργο. Να συνεργαστώ με την ΟΝΕΔ στο κοινωνικό έργο που υπηρετεί μια πολιτική που ουσιαστικά έχει φτωχοποιήσει τον ελληνικό λαό και έρχεται μετά η νεολαία της να τους δώσει φαγητό, ας πούμε, στις οικογένειες και στα ιδρύματα κτλ. Είναι το αποκορύφωμα του παραλογισμού για μας. Θεωρούμε δηλαδή ότι να κάτσεις να συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους έτσι θα ήταν τελείως παράλογο, γιατί οι ίδιοι θα δουν παράλογες πολιτικές. Ναι, βέβαια θα μπορούσε να πει κάποιος, μα είστε όλοι νέοι άνθρωποι. Υποτίθεται ότι αντιμετωπίζετε τα νέα προβλήματα στην Ελλάδα της κρίσης με την ανεργία και όλα τα υπόλοιπα. Είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα το να ανήκουν κάποιοι σε μια άλλη παράταξη νέοι πιτσιρικάδες και να μην μπορούν να συζητήσουν μεταξύ τους. Άρα λοιπόν δικαιολογημένα πέφτει το ξύλο στα πανεπιστήμια μεταξύ των κομματικών οργανώσεων. Άλλη μεγάλη συζήτηση αυτή. Απλώς για το τελευταίο. Ναι. Εμείς έχουμε, επειδή δεν υπάρχει παρθενογένεση, δημιουργήθηκε το κίνημα. Υπάρχουν παιδιά που δεν είχαν ξανασχοληθεί ποτέ με τα κοινά τα οποία γράφηκαν στη νεολαία μας, αλλά υπάρχουν και παιδιά τα οποία ήταν σε άλλες νεολαίες στο παρελθόν. Διαπίστωσαν ότι εδώ έχουν φωνή, βήμα λόγου, η φωνή τους ακούγεται και μπορούν να καταθέτουν τις απόψεις τους χωρίς φόβο για το ότι, αν θα προχωρήσουν ή όχι. Υπάρχει δηλαδή μια πολυσυλλεκτικότητα έτσι κι αλλιώς στους ανεξάρτητους Έλληνες. Από εκεί και μετά, όσον αφορά στο ξύλο στα πανεπιστήμια, είναι ένα τραγικό φαινόμενο. Εκεί έχουν οδηγηθεί σε ακραίες συμπεριφορές, γιατί ακριβώς υπακούν τις πολιτικές των κομμάτων τους. Γιατί μπήκαν στα πανεπιστήμια για να πάρουν κόσμο, για να τον οδηγήσουν στην κάλπη δεδομένης εκλογικής διαδικασίας, ας πούμε. Mm-hmm. Υπάρχει τόσο μεγάλη προπαγάνδα και τόσο μεγάλη καλλιέργεια μίσους, ειδικά σε ορισμένους χώρους, που φτάνουμε σε αυτά τα τραγικά, ας πούμε, σημεία. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να σηκώνεται φοιτητής, ο οποίος, ας πούμε, δεν ανήκει, δεν είναι χρωματισμένος, δεν είναι σε κάποια παράταξη, να καταθέσει μια διαφορετική άποψη από την άποψη των ισχυρών, ας το πούμε έτσι, στο πανεπιστήμιο, και βγαίνοντας από την αίθουσα, να τον περιμένουν στη γωνία, να τον σαπίζουν στο ξύλο, να τον στέλνουν στο νοσοκομείο και να μην ξεκολλάει το μπλουζάκι από το σώμα του παιδιού. Αυτά έχουν συμβεί. Ναι. Είναι τραγικά. Και τελικά, τι είναι το άσυλο στο πανεπιστήμιο? Είναι άσυλο ιδεών? Συμφωνείς με το άσυλο? Συμφωνώ με το άσυλο ιδεών, mm-hmm. αλλά όχι με, έτσι όπως χρησιμοποιεί τη λέξη άσυλο διαστρεβλωμένα σήμερα στα πανεπιστήμια και καίγεται το πανεπιστήμιο, έχει γίνει στο παρελθόν και δεν μπορείς να έχεις ασφάλεια μέσα σε αυτό το χώρο. Για να πάμε τώρα στο σήμερα, γιατί, εντάξει, και αυτά σημερινά προβλήματα είναι, εννοώ στην υποψηφιότητά σου για τις ευρωεκλογές. Προσπάθησες την πρώτη φορά για τη Βουλή στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, το παλεύεις και τώρα ζητάς την ψήφο του κόσμου για τις ευρωεκλογές. Οι Βρυξέλλες είναι ιδιαίτερη διαδικασία. Φαντάζομαι έχεις πάει στις Βρυξέλλες. Δεν έχω πάει. Δεν έχεις πάει. Όχι. Παρότι είσαι διεθνολόγος, δεν έχεις πάει στις Βρυξέλλες. Δεν είχα την ευκαιρία να κάνω πολλά ταξίδια. Εν πάση περιπτώσει, έχει τύχει να πάω αρκετές φορές στις Βρυξέλλες. Αλλά να σε πάω σε αυτό. Για ποιο λόγο ευρωεκλογές και για ποιο λόγο στις Βρυξέλλες? Θα σου πω. Ο πρόεδρος μας πριν από αρκετούς μήνες είχε πει ότι οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να εκπροσωπούνται σε όλα τα ψηφοδέλτια και στο ευρωψηφοδέλτιο προφανώς, και μου έκανε αυτή την πρόταση, φαντάζομαι λαμβάνοντας υπόψη τις σπουδές μου. Έχω και δύο μεταπτυχιακά σε διεθνείς σχέσεις, τις γλώσσες, γενικά τα τυπικά προσόντα υπάρχουν, θεωρώντας ότι ίσως έχω τη δυνατότητα να σταθώ δυναμικά μέσα σε αυτό το χώρο χωρίς να μασάω τα λόγια μου. Γι' αυτό το λόγο με επέλεξε να μπω στο ευρωψηφοδέλτιο. Εγώ συμφώνησα γιατί το θεωρώ και ιδιαίτερα τιμητικό. Είναι και πολύ σημαντικό να δείξουμε και με το ποσοστό που ενδεχομένως πάρουν, που είναι το ένα κομμάτι αυτό της διαδικασίας, τη δυναμική της νεολαίας και τη συμμετοχή της νεολαίας, γιατί εμείς δεν κάνουμε μεγάλα πάρτι, εκδηλώσεις για να φανεί η νεολαία και πόσοι είμαστε. Νομίζω αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να φανεί αυτό, είναι στην κάλπη. Θεωρώ ότι εκεί όμως υπάρχει ένα πολύ σοβαρό διακύβευμα
που αφορά στην ομοσπονδιοποίηση ή όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς στη χώρα μας, στις ευρωεκλογές, τις έχουμε σαν δεύτερης κατηγορίας εκλογικές διαδικασίες. Καλά, έτσι όπως θα γίνουν τώρα, θα είναι σαν να είναι γίνονται εθνικές. Θέλει να περάσει το μήνυμα δηλαδή. Ναι. Αλλά ίσως. Ναι, εντάξει, οι περισσότεροι το λένε αυτό και από το πολιτικό ρεπορτάζ προκύπτει ότι είναι ιδιαίτερες αυτές οι εκλογές. Δεν είναι τραγικό όμως στις συζητήσεις για τις ευρωεκλογές, αντί να συζητάμε τι πρέπει να κάνουμε εκεί που θα πάμε, ο κάθε ένας, ο κάθε χώρος, ή κομματικός ή κινηματικός, να συζητάμε ότι η ψήφος πρέπει να είναι ψήφος ή εμπιστοσύνης ή ανατροπής της συγκυβέρνησης. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι πραγματικά τραγικό, γιατί εκεί δίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη και θα πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης ποιο είναι ακριβώς το διακύβευμα και τι συμβαίνει εκεί. Δεν μπορεί να πας να ψηφίσεις για τις ευρωεκλογές επειδή δεν σου αρέσει, ξέρω εγώ, ή σου αρέσει το τάδε κόμμα ή δεν σου αρέσει, εν πάση περιπτώσει. Πας να ψηφίσεις την πρόταση που καταθέτει το κάθε κόμμα για την χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι στην ατζέντα σου, στα πρώτα θέματα, αν μπει στην Ευρωβουλή, τι είναι στην ατζέντα? Τα πρώτα θέματα τα οποία θα θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Γενικότερα στους ανεξάρτητους Έλληνες πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των διακρατικών διακυβερνητικών θεσμών που υπάρχουν εκεί. Να το εξηγήσεις λίγο καλύτερα αυτό. Δηλαδή το Ευρωκοινοβούλιο, που είναι οι άνθρωποι που εκλέγονται από τους λαούς, σε σχέση με τους υπερεθνικούς θεσμούς, όπως είναι η Επιτροπή, που είναι οι διορισμένοι υπάλληλοι τεχνοκράτες. Από το 2010 και μετά, οι πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται από τους υπαλλήλους τεχνοκράτες. Καλούνται οι ευρωβουλευτές τις αποφάσεις αυτές να τις υπερψηφίσουν. Πολλές φορές δεν έχουν καν το χρόνο να τις μελετήσουν και αυτές εφαρμόζονται στα κράτη. Δεν μπορεί διορισμένοι άνθρωποι που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων, της ηγεμονίας του ενός, της κυρίας Μέρκελ ή των τραπεζιτών, να έρχονται να αποφασίζουν για την κάθε χώρα, για το κάθε κράτος μέλος, τι πολιτικές θα ακολουθήσει. Ειδικότερα οι χώρες του Νότου που έχουν υποστεί όλη αυτή την πολιτική της λιτότητας και των μνημονίων. Άρα το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με τους τεχνοκράτες. Στη συνέχεια, δικά μας θέματα, ελληνικά. Πάμε και στα υπόλοιπα. Απλώς επέτρεψέ μου μόνο να πω ότι ένα από τα επόμενα θέματα που έρχεται, και το είπε ο Σόιμπλε, είναι ότι θέλουν επίτροπος να είναι αυτός που θα ορίζει τον κρατικό προϋπολογισμό για τα κράτη. Δηλαδή, κουμάντο στα οικονομικά της κάθε χώρας θα κάνει ο επίτροπος. Ναι. Είναι τρομακτικό αυτό να συμβεί. Στα εθνικά θέματα, στα δικά μας, είναι μην πολύ... πας εκεί τώρα. Έχω ερωτήσεις γι' αυτό μετά, με κάποιες δηλώσεις που έχουν γίνει και κατά καιρούς. Επειδή βλέπω και ερωτήσεις που έχουν έρθει από τηλεθεατές, πριν σε πάω στο κομμάτι, γιατί ρωτάνε για το μνημόνιο και το τι υποστηρίζεται για το μνημόνιο, θέλω να σε ρωτήσω ποια πιστεύεις ότι είναι τα χαρακτηριστικά ενός νέου στην Ελλάδα της κρίσης. Συγκεκριμένα πράγματα. Μου εννοείς στο χαρακτήρα του, μάλλον. Ωραία. Θεωρώ ότι είναι μπερδεμένος, ότι είναι αγανακτισμένος. Θα σου πω τι είμαι εγώ ουσιαστικά, γιατί νομίζω ότι αρκετοί θα ταυτιστούν. Υπήρξες άνεργη. Ναι, βέβαια. Έχεις, μάλιστα. Ναι, ναι. Για πολύ καιρό. Όχι, γιατί δεν μπορούσα να κάθομαι και, δραστήρια, και επειδή δεν έχω πρόβλημα να κάνω οποιαδήποτε δουλειά, ναι. Και προκειμένου να μπορέσω και να σπουδάσω, δούλευα από 18 χρονών και έχω κάνει σχεδόν τα πάντα, ας πούμε, εργασιακά. Στον τομέα μου έχω δουλέψει αρκετά, αλλά αμυστή, πρακτικές επί πρακτικών κτλ. Αλλά έχω κάνει από δουλειές ό,τι μπορείς να φανταστείς. Άρα πάμε στα χαρακτηριστικά του νέου στην Ελλάδα της κρίσης. Μπερδεμένος. Είναι πολύ μπερδεμένος, είναι απογοητευμένος, απελπισμένος. Θέλει να ζήσει με αξιοπρέπεια εδώ, θέλει να βρει δουλειά. Να μπορέσει να ζήσει ο ίδιος καλά και η γύρω του, και καλά δεν εννοούμε σπάταλα, εννοούμε να ζήσει αξιοπρεπώς. Να μπορέσει να πει ότι ναι, θα φτάσω σε μια ηλικία και θα φύγω από το σπίτι των γονιών μου και δεν χρειάζεται να φτάσω 40 χρονών όπως συμβαίνει σήμερα για να μένω με τους γονείς επειδή δεν έχω τα προστοζήν. Οι νέοι κοιτάνε να βρουν διέξοδο πολύ στο εξωτερικό και φεύγουν νέοι μας στο εξωτερικό, διαλύονται οι ελληνικές οικογένειες. Και να σου πω και το εξής που βλέπω στις μικρότερες ηλικίες. Όταν ένας άνθρωπος 40 ετών, άντρας, χάσει τη δουλειά του και αναγκαστεί να μείνει στο σπίτι, η γυναίκα θα βρει κουτσα στραβά μια δουλειά με πολύ πενιχρό μισθό, πολύ πιο εύκολα. Αν διαφωνείς, πες μου, ναι, από ότι ένας άντρας.
Με αποτέλεσμα, ας πούμε, τα παιδιά που είναι στο σπίτι και είναι σε ευαίσθητη ηλικία, που έχουν μάθει μια διαφορετική κατάσταση στο σπίτι, να μεγαλώνουν με μια τελείως διαφορετική εικόνα. Και τα οικονομικά προβλήματα δημιουργούν προστριβές στο ζευγάρι. Και όταν έχεις τόσο ισχυρά οικονομικά προβλήματα και μια τέτοια κατάσταση, οι ελληνικές οικογένειες διαλύονται. Αυτό συμβαίνει στην πράξη, το έχω δει να συμβαίνει. Σαφώς, όλοι μας το έχουμε δει. Έχουμε όλοι περιπτώσεις γνωστών μας οι οποίοι έχουν περάσει τέτοιες καταστάσεις. Άρα δεν είναι μια γενιά που πλήττεται, η δικιά μας γενιά των νέων ανθρώπων. Σε προβληματίζει όμως αυτή η γενιά που περνάει αυτές τις καταστάσεις τώρα, μεθαύριο πώς θα σταθεί μπροστά σε μια κάλπη, για παράδειγμα, ή τι τιμωρία θα μπορεί να ετοιμάζει για αυτούς οι οποίοι δημιούργησαν, τους έφεραν σε αυτή την κατάσταση? Αυτό σε προβληματίζει? Με προβληματίζει. Ή δεν μπορείς να το εκφράσεις σωστά επειδή ανήκεις ήδη σε κάποιο κόμμα? Με προβληματίζει περισσότερο το πόσο ενημερωμένοι θα πάνε στην κάλπη. Φοβάμαι μήπως επειδή έχουν αγανακτήσει από όλη την ιστορία πάνε να ψηφίσουν με συνθήματα ή με απόψεις, επειδή θεωρώντας ας πούμε ότι κάποιος πολιτικός χώρος είναι trendy, είναι πιο must κτλ. Γιατί υπάρχει και αυτό και είναι και τραγικό να συμβεί. Υπάρχει συγκεκριμένο κόμμα, η Χρυσή Αυγή, η οποία έχει πολύ μεγάλη. Θα τα πούμε σε λίγο για τη Χρυσή Αυγή. Πολύ μεγάλη πέραση, ας πούμε, στους 18-24 σε αυτές τις ηλικίες. Γιατί είναι παιδιά τα οποία, ας πούμε, νομίζουν ότι είσαι και λίγο πιο μάγκας, άμα πας, ας πούμε, εκεί και πας και ψηφίσεις εκεί. Αυτό που με φοβίζει είναι να πάνε ανενημέρωτοι στην κάλπη. Κάτι που έρχεται συνεχώς ως ερώτηση εδώ και το βλέπω είναι το εξής. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, λέει εδώ ένας φίλος, λένε πως θα καταργήσουν το μνημόνιο. Με ποιον τρόπο? Και το βλέπουμε συνεχώς αυτό. Δηλαδή, είναι δυνατόν η Ελλάδα να σταθεί, για παράδειγμα, απέναντι στην Τρόικα και στην κυρία Μέρκελ ενδεχομένως και να τους πει δεν πληρώνουμε? Θα μου πεις, ίσως δεν είμαι κατάλληλη να σου απαντήσω με οικονομικούς όρους, αλλά ας βγάλουμε στην άκρη τους οικονομικούς όρους. Η άποψη ενός νέου ανθρώπου. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να φύγει όλο αυτό ξαφνικά και να γυρίσει η ζωή μας από την άλλη πλευρά, ανάποδα τελείως, τα πράγματα δηλαδή να αρχίσουν να φτιάχνουν ενδεχομένως? Θα χρησιμοποιήσω και την επιστημονική μου ιδιότητα σε αυτή την απάντηση και θα σου πω σε 1, 2, 3, σε bullets, με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Η χώρα μας, επειδή βρίσκεται σε ιδιαίτερα σημαντικό γεωστρατηγικό σημείο και επειδή μεγάλες δυνάμεις στο σύστημα που υπάρχει σήμερα που λέγεται πολυπολικό, δηλαδή δεν έχουμε το μονοπόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών πλέον, υπάρχουν και άλλες ισχυρές χώρες που έχουν αρχίσει όπως και να χτίσονται. Όπως η Ρωσία, εννοείς. Η Ρωσία, για παράδειγμα, η Κίνα, υπάρχουν και άλλες χώρες. Η Ελλάδα για να μπορέσει να προχωρήσει, μάλλον να επιβιώσει, ας το πούμε έτσι, σε αυτό το διεθνές σύστημα, δεν μπορεί να υιοθετήσει τον απομονωτισμό. Ένα το κρατούμενο. Γιατί θα πέσουν αντιφάνε. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να βγούμε έξω και να αναζητήσουμε συμμαχίες. Δεν θα έρθει κανείς να σώσει τη χώρα μας από ανιδιοτέλεια, από αισθήματα, ας πούμε, φιλοελληνικά, επειδή είχαμε την ιστορία που είχαμε και τον πολιτισμό που είχαμε. Δεν θα έρθει κανείς έτσι να μας σώσει. Εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε διεθνή ερίσματα. Δηλαδή να βγούμε και να διεκδικήσουμε συμμαχίες σε διεθνές επίπεδο. Μία συμμαχία την οποία έχουμε είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία είμαστε μέλος. Δεν είναι μόνο αυτή, υπάρχουν και άλλες. Υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες χώρες για το χώρο μας, τη χώρα μας προφανώς. Και εμείς εδώ θα πρέπει να παλέψουμε για το εξής. Ιστορικά, κάθε φορά που σε ένα σύστημα ή στο διεθνές σύστημα ή στο περιφερειακό σύστημα κρατών, μία χώρα προσπάθησε να ανέβει περισσότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες, δηλαδή προέβαλε ηγεμονικές αξιώσεις, οι άλλες χώρες συνασπίζονται για να την αντιμετωπίσουν. Ή αρχίζουν και δημιουργούνται νέοι πόλοι προκειμένου να υπάρχει ισορροπία ισχύως. Καμία χώρα δεν άντεξε για πολύ μεγάλο διάστημα να είναι στην κορυφή και όλοι οι άλλοι από κάτω. Αυτό θα συμβεί και με τη Γερμανία. Είναι νομοτελειακά, έτσι αποδεικνύεται από την ιστορία. Από ό,τι καταλαβαίνω, εννοείς εκμετάλλευση του πλούτου μας προκειμένου να ξεχρεώσουμε. Η χώρα μας έχει δύναμη, ναι, και θα πρέπει να την αξιοποιήσει προκειμένου να έχει συμμαχίες οι οποίες ενδεχομένως την προστατεύσουν από κάποιους ανθρώπους όπως είναι η Γερμανία, η κυρία ναι, Μέρκελ. Αλλά πώς στην πράξη, το μνημόνιο, στην πράξη. Βήμα, πρώτο βήμα, αν ακολουθήσει μια κυβέρνηση τη δικιά μας πολιτική ή αν μας δώσει προφανώς ο ελληνικός λαός την εμπιστοσύνη. Πρώτο βήμα, μπορεί να δικαίωμα, συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση. Ναι, το θέμα είναι η πολιτική, αν ακολουθηθεί η συγκεκριμένη πολιτική.
πρώτο βήμα. Έχουμε το δικαίωμα να πάμε στον ΟΗΕ και να δηλώσουμε την κατάσταση σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Τη State χώρα. Of necessity. Έχεις το δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Το έκαναν και στον Ισημερινό, ο Κορέα εκεί, το μπορούμε να το κάνουμε και εμείς εδώ. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Με το που το κάνεις αυτό, κάνεις τάση πληρωμών. Έχεις το δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Ένα λεπτό. Βήματα. Αυτό λέω, είναι πρόγραμμα. Τεχνικά που, αυτό που μου περιγράφεις τώρα είναι πρόγραμμα. Ναι, πώς μπορούμε να βγούμε από τα μνημόνια και πώς μπορούμε να καταργήσουμε... Μίλησες όμως για στάση πληρωμών. Ναι. Κάποιος που το ακούει αυτό θα πει στάση πληρωμών σημαίνει δεν έχω να πληρώσω μισθού συντάξεις. Το χρέος στους δανειστές. Α, το χρέος. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε τι είναι στάση πληρωμών. Σταματάμε να πληρώνουμε αυτά που μας έχουν βάλει και δημιουργούμε μια επιτροπή η οποία θα κάνει λογιστικό έλεγχο. Στην επιτροπή αυτή θα έχεις και από ξένους επιστήμονες και Έλληνες και τα λοιπά, λογιστική επιτροπή, να δούμε τι χρωστάμε. Γιατί έχουν μπει στο χρέος που έχουμε τοκογλυφικά επιτόκια. Σαφώς όλα αυτά. Άρα συμφωνίες με Μίζες, με τη Siemens και αυτά και τα λοιπά. Αυτά δεν πρέπει να τα πληρώσουμε. Θα αυτά πρέπει να φύγουν. Την αξιολόγηση της επιτροπή. Ενδεχομένως θα δεχτείτε λοιπόν ότι χρωστάμε αυτά. Ενώ ωραία. Αυτά δεν τα χρωστάμε. Ναι. Τα υπόλοιπα. Αυτό θα το κάνει η επιτροπή. Θα είναι λογιστική επιτροπή, θα έχει την αρμοδιότητα να το κάνει. Θα είναι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Σε πόσο χρονικό διάστημα. Αυτό γίνεται πολύ. Αυτό είναι το πρόγραμμα, του πρώτου μήνα. Γιατί εμείς έχουμε πρόγραμμα κυβερνητικό που λέει ότι θα κάνουμε τον πρώτο μήνα, τους τρεις πρώτους μήνες, τους έξι και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα άμεσα βήματα. Επίσης, καταγγέλλεις τη δανειακή σύμβαση. Μονομερώς. Έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε. Καταρχάς, η δανειακή σύμβαση δεν είναι καν χαρτί, έτσι, δεν έχει υπογραφεί. Δεν έφερα ποτέ το χαρτί αυτό που υπέγραψα στην Ελληνική Βουλή, ως όφυλα να κάνουν. Έπρεπε να το κάνουν. Δεν το κάνανε ποτέ. Καταγγέλλεις τη δανειακή σύμβαση και προχωράς και καταργείς τα μνημόνια, γιατί το πρώτο μνημόνιο είναι και αντισυνταγματικό. Πέρασε με 150 συν 1, ενώ έπρεπε σύμφωνα με το Σύνταγμα να περάσει με 180 βουλευτές. Άρα είναι παράνομο. Είναι απλά τα πράγματα που μπορεί να γίνουν. Εμείς δεν λέμε ότι από τη μία μέρα στην άλλη θα γίνει η Ελλάδα ξανά παράδεισος. Κανένας δεν το λέει. Εντάξει, προφανώς αυτό δεν μπορεί μα να γίνει. Μα κανένας δεν το λέει. Δυσκολίες θα υπάρχουν. Αλλά όχι ότι δεν είναι απλά τα βήματα που μπορεί να γίνουν. Γίνονται. Mm-hmm. Ωραία. Πριν στη συζήτηση που κάναμε, αναφέρθηκε στη Χρυσή Αυγή και είπες ότι σε προβληματίζει πολύ ότι πηγαίνουν οι πιτσιρικάδες ή ο κόσμος να ψηφίσει με βάση τα συνθήματα. Άρα να φανταστώ ότι η άποψή σου για τη Χρυσή Αυγή είναι ότι είναι ψήφος αντίδρασης και όχι συνειδητή ψήφος. Ναι, ναι, ναι. Στο πιστεύω μεγαλύτερη της πλειοψηφία. Δεν θα μπορούσε όμως να υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι όντως εθνικιστές. Ακραίοι εθνικιστές. Υπάρχουν. Τα ηγετικά στελέχη... Και με όλα αυτά που βλέπουν στη χώρα που γίνονται να εκφράζονται μέσω της Χρυσής Αυγής. Υπάρχουν τα ηγετικά στελέχη και αυτοί που έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι είναι ναζί. Ξεκάθαρα. Από εκεί και μετά όμως, εγώ δεν πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι όλοι της Χρυσής Αυγής είναι ναζί. Θεωρώ ότι είναι παραπλανημένος κόσμος. Παιδιά, ας πούμε, που δεν έχουν ιδέα τι κάνουν. Και κόσμος ο οποίος, ας πούμε, έχει συγχαθεί από ό,τι συμβαίνει και σου λέει, ακόμα και άνθρωποι που ψηφίζαν κάποτε Πασόκ. Βλέπω και στον δρόμο που περπατάω, ας πούμε, και τα λοιπά, θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Και το ακούσα από άνθρωπο που ψήφιζε Πασόκ αυτό το πράγμα. Το έχω ακούσει και από αριστερούς αυτό το πράγμα να το λένε. Γιατί συχάθηκαν την όλη κατάσταση. Όμως αυτό, ειδικά σε κάτι περιοχές, όπως είναι ο Άγιος Παντελεήμονας, που είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις για τους Έλληνες πολίτες εκεί. Δεν είναι η λύση. Οι Χρυσοί Αυγοί βγαίνουν, φωνάζουν, τσακώνονται κτλ. Μίλησε κανένας από αυτούς για τον πυρήνα της διαπλοκής. Μίλησε κανείς από αυτούς για τον Προβόπουλο, για τον Μπόμπολα, για τον Ψυχάρη. Ονόματα για τα οποία ο Πάνος ο Καμένος δεν μάθησε τα λόγια του ποτέ. Και είναι ο μόνος. Οι υπόλοιποι όλοι. Κουβέντα. Έτυχε πρόσφατα να δω, για αυτό που είπε συγκεκριμένα για τον επιχειρηματία τον έναν, έτυχε πρόσφατα να δω τηλεοπτική συνέντευξη μέλους της Χρυσής Αυγής, ο οποίος τάχωσε σε δημοσιογράφο, σε πολύ γνωστό δημοσιογράφο και του λέει υπάλληλος του Μπόμπολα. Εντάξει. Και σηκώθηκε και έφυγε. Γι' αυτό, τουλάχιστον επειδή το άκουσα προχθές. Ωραία. Για τον Μπόμπολα, άστο. Για τους υπόλοιπους όλους. Ή μπαίνουν είναι και ψηφίζουν νομοσχέδια που περνάει η συγκυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Τι πιστεύεις? Καλή ερώτηση. Θα σου πω ότι λένε οι μόνος ίδιοι. Μόνος του είσαι συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουν και λένε καμιά φορά ότι δεν είμαστε και έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος να κυβερνήσει ή όχι. Ξέρω ότι το απέφυγε το 12, ενώ θα μπορούσε.
δεν είχε πρόγραμμα τότε. Το πρόγραμμα το έφτιαξε ανάμεσα στις δύο εκλογικές διαδικασίες. Δεν είχε παρουσιάσει πριν από τις πρώτες εκλογές. Για μας, να πούμε ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία να συμμετέχουμε σε μια τέτοια κυβέρνηση, θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρα η πολιτική, να υπάρξει ξεκάθαρα η πολιτική που θα ακολουθηθεί και στο οικονομικό και στα εθνικά θέματα έχουμε κόκκινες γραμμές. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να συμφωνήσω με την κατάσταση που δημιουργεί το τουρκικό προξενείο στα Πομάκο χώρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του στηρίζουν το τουρκικό προξενείο. Έχω μπροστά μου δήλωσή σου, την έχουν βρει οι συνεργάτες μου, που λες: με τον ΣΥΡΙΖΑ μας χωρίζουν κόκκινες γραμμές στα εθνικά θέματα, όπως τα Σκόπια, το μεταναστευτικό, την Τουρκία, η Τουρκία δηλαδή, και σε θρησκευτικά ζητήματα. Συμφωνούμε όμως στην αντιμνημονιακή στάση και σε ορισμένα θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Ναι, σωστά. Στην αντιμνημονιακή στάση συμφωνούμε. Σε ορισμένα θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής συμφωνούμε. Στον τρόπο που θα λειτουργήσει η αντιμνημονιακή στάση, τον τελευταίο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει λίγο και τα στρογγυλεύει τα πράγματα. Εμείς έχουμε απόψεις οι οποίες είναι σταθερές και με συνέπεια από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναδιαστήματα στρογγυλεύει λίγο τις θέσεις του. Μίλησε για το χρέος και είπε κάτι για το 5% του χρέους ή για επιμήκυνση. Βγαίνουν τα στελέχη του και ο ένας λέει άλλα και ο άλλος άλλα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πάνω σε ποια πολιτική θα προχωρήσουμε αν είναι να κάνουμε συγκυβέρνηση. Διαφορετικά, εάν δεν είναι ξεκάθαρα αυτά τα θέματα, εμείς δεν θα ρισκάρουμε τις τύχες του ελληνικού λαού επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να τα βρουν μεταξύ τους. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου για το μεταναστευτικό. Βλέπω το ρωτάει και ο κόσμος. Είσαι μια νέα κοπέλα που πριν από 3-4 χρόνια ενδεχομένως να μην μπορούσε να κυκλοφορήσει στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα ίσως να είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα, όχι όμως και τελείως καλά. Ποια είναι λοιπόν η άποψή σου για το μεταναστευτικό, για όλους αυτούς τους μετανάστες που έρχονται στη χώρα μας, φυσικά γιατί αναζητούν ένα καλύτερο μέρος, μέλλον και μέρος φυσικά, δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Γερμανία, γιατί εκεί είναι πολλοί οι συγγενείς τους και ξέρουν ότι εκεί θα βρουν δουλειά που πρέπει να βρουν και θα αμυφθούν καλύτερα. Ποια είναι λοιπόν η άποψή σου? Πρόκειται για ανθρώπους δυστυχείς, οι οποίοι ζήσαν σε χώρες με πολέμους, με δύσκολες συνθήκες και αναζήτησαν έναν τρόπο να μπορέσουν να επιβιώσουν και αυτοί όπως όλοι οι άνθρωποι πάνω σε αυτή τη γη. Και ήρθαν στη χώρα μας πιστεύοντας πράγματι περισσότεροι ότι θα φτάσουν ας πούμε, στην Νορβηγία ή θα φτάσουν άλλες χώρες και θα βρουν τον παράδεισο και εδώ πέρα εγκλωβίζονται. Εγκλωβίζονται διότι έχουμε το Δουβλίνο 2, το οποίο πρέπει να αναθεωρηθεί. Καταγγελία λοιπόν στο Δουβλίνο 2. Βγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκάθαρα και να τελειώσει αυτή η ιστορία γιατί κάνουν τη χώρα μας αποθήκη ψυχών. Αυτό το πράγμα είναι αμαρτία αυτούς τους ανθρώπους. Να τους φέρνεις εδώ, να τους εγκλωβίζεις, να μην τους δίνεις το δικαίωμα να πάνε σε κάποια άλλη χώρα ευρωπαϊκή, να μένουν εδώ και να τους φτιάχνουν τώρα και στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις ΕΟΖΕ πάνω κτλ. Να είναι φτηνά εργατικά χέρια και να τους εκμεταλλεύονται. Και στην τελική θα πρέπει να δεχθούμε ότι είναι τόσο αθρώα η ροή παρανόμων μεταναστών που η χώρα μας δεν αντέχει άλλο. Δηλαδή είναι σαν να έχεις εσύ το σπίτι σου τώρα ένα διάρρη και να έρχεται να φιλοξενείς κόσμο. Και έρχεται κόσμος, έρχεται κόσμος, έρχεται κόσμος, στο τέλος δεν θα χωράς εσύ και θα πρέπει να βγεις από το σπίτι. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Χρειάζεται μια μεταναστευτική πολιτική τέτοια που να υπάρχει μια ποσόστοση. Εμείς το έχουμε καταθέσει αυτό, είναι στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Πόσους μπορεί να αντέξει η χώρα ώστε να μπορέσει ενδεχομένως να υπάρξει και μια αφομοίωση ή τέλος πάντων να μπουν στην παραγωγική διαδικασία χωρίς να βλάπτεται η πατρίδα μας. Ποιος πιστεύεις ότι θα πρέπει να είναι ο κατώτατος μισθός για έναν νέο εργαζόμενο? Εξαρτάται πόσο ακριβή είναι η ζωή του. Όχι, εδώ στη χώρα μας. Με τις σημερινές συνθήκες. Ναι. Ποιος θα μπορούσε, δηλαδή αν είχες τη δυνατότητα να ορίσεις τον κατώτατο μισθό ή έξω που συζητάτε, που πίνετε καφέ, σήμερα θα έπρεπε να παίρνουμε τουλάχιστον τόσα. Επειδή δεν είμαι οικονομολόγος και ούτε έχω ασχοληθεί με αυτά, θα σου πω τώρα τελείως επιδερμικά μια μικρή εκτίμηση με βάση τα έξοδα που μπορεί να έχει κάποιος νέος άνθρωπος στη σημερινή Ελλάδα. Πιστεύω ότι για να μπορέσει να ζήσει κάποιος μόνος του και με αξιοπρέπεια, θα πρέπει να παίρνει ένα μισθό τουλάχιστον 900.000 ευρώ. Τουλάχιστον. Για να πει ότι νοικιάζω ένα σπίτι, έχω ένα μεταφορικό μέσο, μπορώ να πω ότι θα μπω στη διαδικασία, παράδειγμα, να σπουδάσω κάτι παραπάνω, αν χρειαστεί να το πληρώσω, να πάω στο εξωτερικό, να κάνω ένα ταξίδι, μια φορά το χρόνο. Δεν σου λέω να κάνεις ταξίδια συνέχεια, αλλά κάπου έχουμε και εμείς, ας πούμε, το δικαίωμα ως νέοι άνθρωποι να ζήσουμε και λίγο τη ζωή μας όμορφα.
Πολλά δεν χρειάζονται για να είναι κανείς ευτυχισμένος. Λίγα είναι καλά. Αλλά χρειάζεται και για τα λίγα κάποια οικονομική δυνατότητα. Το πληρώνεις χαράτσια. Τώρα με το πολυνομοσχέδιο το χαράτσι της ΔΕΗ μονιμοποιείται. Όταν έρχεται η εφορία και αν είσαι νέος άνθρωπος και είσαι νέος επιχειρηματίας, ας πούμε, και δεν μπορείς να κρατήσεις την επιχείρησή σου γιατί πήρες δάνειο για να την ανοίξεις, ακόμα και αν πήρες ΕΣΠΑ, επειδή δεν στα δίνουν αμέσως τα χρήματα. Έχω μία περίπτωση συγκεκριμένη που μου έρχεται τώρα στο μυαλό, μια κοπέλα, η οποία πήρε ΕΣΠΑ, το κέρδη, δηλαδή μπορεί να πάρει αυτά τα χρήματα, αλλά θα το έπαιρνε αφού άνοιγε την επιχείρηση και αφού πήγαινε καλά το πρώτο τρίμηνο. Δεν της δίνει η τράπεζα δάνειο, ναι. Ας πούμε, όχι πολλά. Συμβαίνει αυτό, ναι. Και ενώ τους πάει τα χαρτιά που τους λέει ότι να, αφού θα το πάρω το ΕΣΠΑ, σε τρεις μήνες το έχω πάρει, δώσε μου το δάνειο να δουλέψει το μαγαζί, μη μου κλείσει, μου κλείνει. Και δεν το δίνει η τράπεζα. Αλλά στον κύριο Μπόμπολα και στους υπόλοιπους όλους δίνει η τράπεζα δάνεια. Αυτό το πράγμα. Εμμονή με τον Μπόμπολα. Δεν είναι αιμονή, είναι αδικία αυτό που συμβαίνει. Υπάρχει και κάτι άλλο που θα ήθελα να απαντήσεις και ήταν στην ατζέντα της συζήτησης. Θέλω να μου πεις αν πιστεύεις ότι η Εκκλησία έχει σταθεί όπως πρέπει στην Ελλάδα της κρίσης, δηλαδή από τότε που άρχισε η οικονομική κρίση μέχρι σήμερα, ή αν θα έπρεπε να έχει πιο ενεργό ρόλο. Τώρα μιλάς και σε ένα βαθιά θρησκευόμενο άτομο. Μα γι' αυτό το ρωτάω. Δεν είμαι το άτομο, ας πούμε, που θα με δεις να κάνω τους μεγάλους σταυρούς ή να, πώς να σου πω, να ακολουθήσω τα πάντα στο τελετουργικό, ας πούμε, που υπάρχει και τα λοιπά. Σέβομαι την Ορθόδοξη Εκκλησία και την ιστορία, αλλά η πίστη μου στο Θεό είναι βαθιά συνειδητή και μετά από αρκετό ψάξιμο. Θεωρώ λοιπόν ότι στη σημερινή Ελλάδα θα μπορούσε ο χώρος της Εκκλησίας να κάνει πολύ περισσότερα. Βοηθάει όσον αφορά επιστητιστικά προγράμματα ανθρώπους και κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω, μπορώ να πω ότι μου λείπει λίγο ο Χριστόδουλος. Άρα φαντάζομαι ότι θα προτιμούσες πιο ενεργό ρόλο της Εκκλησίας, ναι. Να μπαίνει μπροστά σε αποφάσεις που παίρνονται για τη χώρα. Όχι αποφάσεις, να έχει λόγο. Άλλο ο θρησκευτικός ηγέτης και άλλο ο θρησκευτικός ηγέτης, ας πούμε, δεν είναι πολιτικός. Μπορεί όχι, όμως να έχει λόγο. Όταν λέω να μπαίνει μπροστά σε αποφάσεις, ενώ όταν πάει να πάρθει μια απόφαση για τη χώρα, να έχει λόγο και να υπάρχει ένας αντίλογος από την άλλη πλευρά. Αυτό, φαντάζομαι. Μου λείπει ο Χριστόδουλος. Υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν αυτό το χώρο, οι οποίοι αντιστέκονται και οι οποίοι μιλάνε έξω από τα δόντια. Υπάρχουν και άλλοι όμως, οι οποίοι εξυπηρετούνται προφανώς και σε κάποιες περιπτώσεις. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι όλοι οι παπάδες άνθρωποι που πραγματικά πιστεύουν στο Θεό. Δυστυχώς, έχω δει παπάδες. Χαίρομαι που το λέει ένα άτομο το οποίο, όπως μου είπες πριν, πιστεύεις. Ναι, δυστυχώς έτσι είναι όμως. Υπάρχουν παπάδες οι οποίοι το κάνουν αυτό κατ' επάγγελμα. Δεν έχουν μέσα τους πίστη. Το κάνουν γιατί είναι ένα επάγγελμα. Λοιπόν, δυστυχώς, πριν κλείσουμε, να πάμε σε 3 points που λέμε. Τρία σημεία για την υποψηφιότητά σου ως ευρωβουλευτής και θέλω να το ξαναρωτήσω αυτό. Ζητάς την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Μας ακούνε και μας βλέπουν αυτή τη στιγμή πολλοί νέοι και φοιτητές. Τουλάχιστον αυτά δείχνουν οι μετρήσεις των εκπομπών αυτών. Είναι οι ηλικίες νεανικές, επειδή είμαστε και διαδίκτυο. Και θέλω να μείνουμε σε αυτό, να είναι η τελευταία μας κουβέντα. Δηλαδή θα σας αφήσω τρία-τέσσερα σημεία που να απευθυνθείς προς αυτόν τον κόσμο, για ποιο λόγο θα πρέπει να επιλέξουν εσένα να τους εκπροσωπήσει στο Ευρωκοινοβούλιο, φυσικά μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία να ψάξουν πρώτα απ' όλα, γιατί είναι πολύ λίγο, σε πολύ λίγο χρόνο να εκφράσω όλες μου τις απόψεις για να δουν αν θα με στηρίξουν ή όχι σε προσωπικό επίπεδο. Και δεν μου είναι και πάρα πολύ εύκολο να μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά θεωρώ γενικά ότι πρέπει να στηρίξουν τους ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι θα πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αντισταθούν στην ομοσπονδιοποίηση, στην προσπάθεια που γίνεται για ευρωπαϊκή ταυτότητα έναντι των εθνικών ταυτοτήτων, της ελληνικής, της γαλλικής, της ισπανικής κ.ο.κ., το οποίο μπορεί μόνο καταστροφικό αποτέλεσμα να φέρει και να δημιουργήσει εντάσεις. Είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες αυτοί που θα πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διεκδικήσουν την αναγνώριση παγκοσμίως της γενοκτονίας των ποντίων που έρχεται στις 19 Μαΐου και βάλαν τις εκλογές 18 για να μην ασχοληθεί κανένας. Αυτό το έχει θέσει ο Παύλος ο Κοντογιαννίδης. Ναι, έτσι. Και σωστά.
Και σωστά, γιατί και προσφάτως έρχεται και το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο και φροντίσανε να βγάλουν τη φράση που λέει γενοκτονίες όπου έχουν ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή. Η Ελληνική Βουλή έχει ψηφίσει την ημέρα μνήμης και πένθους για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου 19 Μαΐου και το Σεπτέμβρη είναι η ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία της Μικράς Ασίας και είναι και οι Αρμένοι. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει διεθνώς να αναγνωριστούν. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι αυτοί που θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μιλήσουν για το Δουβλίνο 2, για τη μεταναστευτική πολιτική που πρέπει να υπάρχει. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι αυτοί που θα πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διεκδικήσουν το καλύτερο για τον ελληνικό λαό. Γιατί όταν μιλάμε για έθνος κράτος ή για έθνος, και επειδή έχει ενοχοποιηθεί αυτή η λέξη δυστυχώς και δεν ξέρουμε γιατί μιλάμε. Έχει αποκτήσει αρνητική χρειά. Ο λαός είναι το έθνος, δεν είναι κάτι άλλο. Εμείς είμαστε υπέρ της διατήρησης της ιστορίας μας, των διακριτών χαρακτηριστικών μας, της γλώσσας μας, των ηθών και εθίμων που έχουμε και δεν θέλουμε να γίνουμε όλοι η μάζα. Είμαστε ο κάθε ένας, κάθε λαός είναι ξεχωριστός. Να σας ευχαριστήσω που ήσουν εδώ σήμερα και να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στην προσπάθεια που κάνεις, ιδιαίτερα που βρίσκεσαι κοντά σε νέους ανθρώπους και ακούς τα προβλήματά τους. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκληση και θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε κοντά σας το επόμενο Σαββατοκύριακο με debate πια υποψηφίων εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Καλό απόγευμα.